Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, σούπα γκούλας. Μια ουγγρική σούπα που σαν βάση έχει την πάπρικα. Μας αρέσει πάρα πολύ, σίγουρα την έχετε δοκιμάσει και σίγουρα θέλετε να μάθετε πώς φτιάχνετε. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη σούπα γκούλας θα χρειαστούμε 1 κιλό μοσχάρι ελιά, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κρεμμύδια, 3 σκελίδες σκόρδο, 2 φύλλα δάφνης, 3 κουταλιές της σούπας πάπρικα, 500 γραμμάρια πατάτες, 250 γραμμάρια καρότα, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 1 κουταλιά της σούπας μαύρο σουσάμι, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 1200 γραμμάρια ζωμό κότας ή βοδινού, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, 50 γραμμάρια γιαούρτι, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό και ψωμί. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλουμε το κρεατάκι μας από το ψυγείο. Και μπορείτε να πάρετε όποιο κομμάτι μοσχαριού θέλετε, που να έχει λίγο λιπάκι. Μπορείτε να πάρετε ποντίκι, εμείς έχουμε εδώ πέρα ελιά. Γενικά χρησιμοποιούμε ένα ωραίο κομμάτι κρέατος. Θέλουμε έτσι να έχει το λιπάκι του, θέλουμε να δώσει στη σούπα καθώς το ψήνουμε. Λοιπόν, και κόβουμε το κρέας μας σε μεγάλα κομμάτια, εδώ. Και τι άλλο κρέας θα μπορούσαμε να βάλουμε εδώ, Διονύση? Ποντίκι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε όμως και ένα διαφορετικό κρέας αντί για μοσχάρι. Μπορούσαμε να βάλουμε χοιρινό, άμα θέλουμε. Μπορούσαμε να βάλουμε κοτόπουλο. Μπορούσαμε να βάλουμε μπούτι γαλοπούλα. Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε μια γκούλα δικιά μας εκδοχής, μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο. Παραδοσιακά φτιάχνεται με μοσχάρι όμως. Το καλό με αυτή τη σούπα είναι ότι πραγματικά είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολη. Την έχω φάει σε πικάντικη εκδοχή. Εμείς θα δείξουμε σήμερα τη μη πικάντικη. Οπότε άμα θέλετε εσείς να της δώσετε έτσι πιο πικάντικο χαρακτήρα, θα ρίξετε μέσα και λίγο μπούκοβο, λίγο τσίλι, λίγο καγιέν, ό,τι σας αρέσει βάλτε μέσα άμα θέλετε να την κάνετε πικάντικη. Τώρα, θέλω λάδι στην κατσαρόλα μου και όπως βλέπετε η κατσαρόλα είναι μεγάλη, γιατί γενικά θα κάνουμε φαγητό. Η σούπα αυτή είναι κυρίως γεύμα, την κάνεις για να ταΐσεις μια οικογένεια 4 ατόμων που τρώνε 2 πιάτα. Οπότε θέλουμε μια μεγάλη κατσαρόλα για να μπορέσει να ψηθεί η σούπα μας σωστά. Τώρα, ρίχνω το κρέας μου μέσα. Μέσα στο λάδι. Και κατευθείαν, τι πρέπει να κάνουμε? Να αλατοπιπερώσουμε. Άμα ανακατέψουμε, το χάσαμε το παιχνίδι, Διονύση. Γιατί θέλουμε να πάρει χρώμα. Σε περίπτωση που ανακατεύουμε όλη την ώρα, το κρέας μας βγάζει τα ζουμιά και δεν σουτάρεται ποτέ. Θέλουμε να σουταριστεί, να βγάλει γεύση το κρέας μας. Αλάτι. Πιπέρι. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, το κρέας μου γίνεται και πάμε να ετοιμάσουμε τα λαχανικά μας. Θα πάρω και το κουτάλι μου δίπλα, σε λίγο θα ανακατέψω. Και ξεκινάμε πρώτα με το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι δεν θα το ψιλοκόψετε, θα το χοντροκόψετε. Οπότε, στη μέση και μεγάλα κομμάτια εδώ. Πόσο εύκολο είναι να το κάνετε αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, όποιος δεν έχει φτιάξει ποτέ σούπα στη ζωή του, είναι η πρώτη φορά που είναι η ευκαιρία να φτιάξει μια κρεατόσουπα πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα. Κοιτάξτε εδώ, όσο και τα λαχανικά θέλουν ρουστή κόψιμο, δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί. Εδώ. Και μόλις κόψουμε το κρεμμύδι, ανακατεύουμε λίγο το κρέας, εδώ. Όπως βλέπετε κατευθείαν με το που ανακάτεψα έβγαλε ζουμάκια. Τώρα, με το που γυρίσει το κρέας μία φορά, ρίχνουμε και το κρεμμύδι μέσα. Εδώ. Από πάνω δεν ανακατεύουμε, σε λίγο θα ανακατέψουμε. 3 σκελίδες σκόρδο, χοντρές φετούλες, θα λιώσει το σκόρδο καθώς ψήνει το φαγητό μας. 2 φιλαράκια δάφνης και 3 μπορείτε να βάλετε. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα την πάπρικα. Και όπως βλέπετε έχει αρκετή πάπρικα η συνταγή, γιατί αυτό το φαγητό το χαρακτηρίζει πάπρικα. 3 κουταλιές σούπας. Δεν βάζουμε καπνιστή πάπρικα, γιατί άμα βάλουμε καπνιστή θα γίνει χαμός, δεν θα τρώγεται το φαγητό. Δεν βάζουμε καυτερή πάπρικα σε τόση ποσότητα, γιατί άμα βάλουμε καυτερή πάπρικα τι θα γίνει? Πάλι χαμός θα γίνει. Θα κλάψουμε κατά στην τρώμενη σούπα. Αλλά μπορούμε να μοιράσουμε την πάπρικα. Άμα θέλουμε να βάλουμε λίγο καπνιστή, μπορούμε να βάλουμε 2,5 κουταλιές της σούπας απαλή πάπρικα και μισή καπνιστή ή μισή καυτερή. Μπορούμε να παίξουμε με διαφορετικές πάπρικες. Απλά αυτό που θέλω να κάνετε είναι να βάλετε 3 κουταλιές της σούπας πάπρικα. Και κοιτάξτε εδώ, καθώς βάλαμε τόσο πολύ πάπρικα στο φαγητό μας, ήδη άρχισαν τα ζουμιά από το κρέας μαζί με την πάπρικα να κάνουν μια σαλτσούλα, το βλέπετε.
Εδώ, σε αυτό το σημείο, θέλουμε να βγάλει αρώματα η πάπρικα και πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα λαχανικά μας. Έχω τρεις πατατούλες, θα τις κόψω σε μεγάλα κομμάτια εδώ. Μην τις κόψετε μικρές, γιατί αν τις κόψουμε μικρές θα λιώσουν καθώς θα βράζει το φαγητό μας. Και τα καρότα και αυτά στα 2, στα 3, αναλόγως πόσο μεγάλα είναι. Εδώ και εδώ. Πάνε και αυτά μέσα. Θα ρίξω 2 κουταλιές της σούπας βουτυράκι. 1, 2. Μαύρο σουσάμι. Ανακατεύω. Να λιώσει λίγο το βούτυρο. Και τώρα απλά σβήνουμε με την ντομάτα μας και το ζωμό μας. Ρίχνουμε μέσα την ντομάτα και έχω ζωμό κοτόπουλο. Μπορείτε να βάλετε ζωμό μοσχάρι και άμα δεν έχετε ζωμό κανονικό, θα πάρετε, θα ανακατέψετε 1-2 κύβους μαζί με το νεράκι σας και θα έχετε ζωμό έτοιμο για να κάνετε το φαγητό σας. Ρίχνουμε μέσα και το ζωμό. Τέλεια. Και τώρα ήρθε η ώρα του ψησίματος. Πόση ώρα λες, φίλε Διονύση? Καμία ώρα. Σε μία ώρα το φαγητό δεν θα έχει γίνει. Θα βάλω 2. Λοιπόν, από 2 ώρες και πάνω αρχίζουμε να μετράμε. Είναι αναλόγως με το πόσο μεγάλο έχουμε κόψει το κρέας μας, αναλόγως τη φωτιά που έχουμε. Θέλει περίπου 2 με 2,5 ώρες μέχρι που να μαλακώσει τελείως το κρέας. Τα λαχανικά μας εκ των πραγμάτων από το πρώτο μισάωρο θα είναι έτοιμα, γι' αυτό το λόγο τα έχουμε κόψει σε χοντρά κομμάτια, γιατί άμα τα κόμαμε μικρά θα διαλύονταν μέσα στη σούπα, οπότε η σούπα μας θα γινόταν επιχτή. Γι' αυτό το λόγο τα έχουμε κόψει μεγάλα. Οπότε υπομονή, 2-2,5 ώρες σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, θέλουμε ίσα-ίσα να βράζει το φαγητό μας και καπακωμένο. Με το που είναι έτοιμο το κρέας, θα σερβίρουμε. Στην αρχική της μορφή, η λέξη γκούλας στην ουγγρική γλώσσα σήμαινε βοσκός. Κατά τον 9ο αιώνα στην Ουγγαρία, το φαγητό φτιαχνόταν στο τσουκάλι όταν οι βοσκοί έφευγαν από το σπίτι τους για να ταξιδέψουν. Στα εστιατόρια σέρβιραν την γκούλας μετά το δεύτερο μισό του 1800 και πολύ γρήγορα η σούπα έγινε το νούμερο 1 πιάτο της Ουγγαρίας, πασίγνωστη στον κόσμο και ένα από τα βασικά αξιοθέατα της χώρας. Και η σούπα μου είναι έτοιμη. Αυτό ήταν. Δεν χρειάζεται τίποτα να κάνετε παραπάνω. Και αυτά που θα βάλω εγώ τα έξτρα είναι προαιρετικά. Εδώ. Καροτάκι, κρέας, πατάτα και βέβαια αυτό που θέλουμε είναι μπόλικο ζουμάκι. Κοιτάξτε εδώ, μην το λυπηθείτε. Θέλουμε ζουμί, είναι μια χειμωνιάτικη σούπα. Θέλουμε να κάνουμε βουτυχτές με το ψωμάκι από δίπλα. Παναγία μου. Εδώ. Αυτό που θα κάνω εγώ, άμα θέλετε το κάνετε, είναι να βάλω λίγο γιαουρτάκι εδώ στη μέση. Λίγο πάπρικα πάνω στο γιαούρτι και θα ψιλοκόψω και λίγο μακαρόνι. Και αυτό ήταν. Παραδοσιακά βέβαια αυτή τη σούπα τη σερβίρουν μέσα σε ψωμί. Δημιουργούν ένα πιάτο από ψωμί και τη σερβίρουν εκεί μέσα. Εμείς θα το κάνουμε λίγο πιο εύκολο. Κοιτάξτε εδώ. Μαϊδανός, λαχανικά, κρεατάκι, πάπρικα, βουαλά. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό εδώ το πιάτο? Για τη σούπα γκούλας, κόβουμε το κρέας σε κομμάτια και τα βάζουμε σε κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά με ελαιόλαδο. Βάζουμε αλάτι, πιπέρι και σοτάρουμε μέχρι να πάρουν χρώμα σε όλη την επιφάνειά τους. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και τα σκόρδα σε μικρά κομμάτια, τα φύλλα δάφνης, την πάπρικα και σοτάρουμε καλά. Κόβουμε τις πατάτες και τα καρότα σε μεγάλα κομμάτια και τα βάζουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε το βούτυρο και το μαύρο σουσάμι και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει το βούτυρο. Ρίχνουμε την ντομάτα κονκασέ, το ζωμό και καλύπτουμε με το καπάκι. Βράζουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για 2 με 2,5 ώρες. Σερβίρουμε με το γιαούρτι, την πάπρικα και το μαϊντανό ψιλοκομμένο. Θέλω και το ψωμάκι μου από δίπλα και αυτή η σούπα πραγματικά δεν υπάρχει. Και. Αλλά αυτή τη σούπα πρέπει να τη φας όσο είναι καυτή. Άμα κρυώσει, δεν αξίζει. Μία συνταγή πανεύκολη που είμαι σίγουρος όλοι θα την ετοιμάσετε. Μαγεία μου.